Μετά από 5 μήνες καθυστερήσεων ξεπαγώνων δημοπρατήσεις δημοσίων έργων, καθώς δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τα πρότυπα τεύχη των δημοσίων συμβάσεων από την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων έργων. Και στην Κρήτη δεκάδες έργα βγαίνουν από τον πάγο, ωστόσο νέες εμπλοκές προκύπτουν με ευθύνη του κράτους, καθώς λόγω αδυναμιών στο ηλεκτρονικό σύστημα του νέου ασφαλιστικού φορέα των μηχανικών μπαίνει φρένο στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, με συνέπεια εργοληπτικές εταιρείες να μην μπορούν να συμμετάσχουν στις δημοπρασίες έργων. Το ΕΦΚΑ δεν χορηγεί για ένα μεγάλο διάστημα μέχρι να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες λειτουργίας του ασφαλιστικές ενημερότητες, απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει πρόβλημα για πολλούς από τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες. Μετά από την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ο Δήμος Χερσονήσου έχει ήδη προκηρύξει 10 έργα στο σύνολο των δημοτικών ενωτήτων με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2.750.000 ευρώ. Όντως το ζήτημα που προκύπτει από την διαδικασία της ασφαλιστικής ενημερότητας που είναι προϋπόθεση για να συμμετέχουν οι εργολάβοι είναι ένα ζητούμενο. Για μας όμως είναι μονόδρομος να προλάβουμε τους χρόνους, να ολοκληρωθούν τα έργα και να δημοπρατηθούν έγκαιρα για να ολοκληρωθούν στη συνέχεια και να μπορούμε να τα αποδώσουμε στις τοπικές κοινωνίες. Το 2017 βεβαίως θα ξεκινήσουν οι δημοπρατήσεις. Κάποιες ήδη έχουν προγραμματιστεί, όσοι οι Δήμοι πρόλαβαν την τελευταία στιγμή έστω να ορίσουν δημοπρασίες, διότι τώρα έχουμε και το θέμα των εγκρίσεων των προϋπολογισμών. Από εκεί και μετά, μια δημοπρασία που ξεκινάει τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, μέχρι να εγκατασταθεί ο ανάδοχος εργολάβος, βεβαίως θέλει ένα πεντάμινο ή εξάμηνο. Αν μάλιστα είναι ένα μεγάλο έργο που θέλει προσηματικό έλεγχο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και αυτή η γραφειοκρατική καθυστέρηση. Αναβολή στις δημοπρασίες έργων μέχρι να εξομαλυνθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο νέο ασφαλιστικό της φορέα, ζητά από τους Δήμους και τις αναθέτουν στις αρχές ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών, ο οποίος παράλληλα επισημαίνει τις εμπλοκές που θα υπάρξουν και στην εξέλιξη των δημοπρατήσεων, καθώς ορατώνει το ενδεχόμενο προσφυγών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από εργοληπτικές εταιρείες. Δημοπρατήσεις να γίνονται χωρίς τη συμμετοχή όλων των επιθυμούντων να συμμετάσχουν είναι αντιδεολογικό, είναι παράτυπα και μη ισόνομο. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα ότι τα μέλη που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αιτίες που δεν οφείλονται σε αυτούς θα προσφύγουν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για ακύρωση. Υπάρχει μια αδυναμία στην ανάθεση των έργων. Αυτό μας πάει πάρα πολύ πίσω. Καθυστερεί εμάς ως τοπική αυτοδιοίκηση. Καταλαβαίνω ότι καθυστερεί και τους εργολήπτες. Και οπωσδήποτε θα έχουμε μια καθυστέρηση μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό μας δημιουργεί πολλά προβλήματα στον προγραμματισμό και στον αναπτυξιακό προγραμματισμό κάθε Δήμου, αλλά και για τα έργα υποδομής τα οποία θέλουμε να κάνουμε για τους δημότες μας. Όπως εκτιμά ο κλάδος, τα έργα προς δημοπράτηση στο νησί θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2017. Ο χρόνος που χάθηκε ήταν πολύτιμος, ενώ θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο κατασκευαστικό κλάδο. Τα καινούργια έργα προς δημοπράτηση θα ξεκινήσουν μετά το καλοκαίρι του 2017. Νωρίτερα. Και οπωσδήποτε θα δημιουργηθεί λοιπόν μια αναταραχή στην παραγωγή τους, διότι θα υπάρξει διάστημα ανεργίας των απασχολουμένων στα έργα αυτά, κυρίως στην περιφέρεια βέβαια.